C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Φέτος μετά από μια πετυχημένη χρονιά πέρσι που καταλάβαμε την τέταρτη θέση, φέτος αυτής της ομάδας που πάντα στο είναι ένα σκαλοπάτι πάνω, έχουμε την τρίτη θέση και να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε όσο μπορούμε τις μεγάλες δυνάμεις του πόλου, την Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό. Εκτός από ένα στραβοπάτημα που είχαμε μέσα στην Πάτρα, που ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι πιο πολύ για την ψυχολογία των κοριτσιών επειδή είναι μικρά. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ανωδική πορεία, έχουμε καταφέρει να κάνει τρεις νίκες, είμαστε τρίτοι και πιστεύουμε ότι σε παιχνίδι ορίδα βελτιωνόμαστε ώστε να ξεχωρίσουμε από τις υπόλοιπες ομάδες και να είμαστε καθαρά τρίτοι μόνοι και τώρα ισοπαθούμε τον εθνικό. Ο στόχος για την Ευρώπη επειδή είναι πρώτη χρονιά είναι να φτάσουμε όσο μπορούμε ψηλά. Αρχικός στόχος με τα κορίτσια βάλαμε την οκτάδα, να περάσουμε την πρώτη φάση. Και από εκεί και πέρα, επειδή αν φύγει το άγχος από τα κορίτσια, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά και στη τετράδα και ίσως και κάτι καλύτερο. Όταν την πήραμε την ομάδα ήταν στη Β' Εθνική, όταν ανέλαβα. Στόχος ήταν με μικρά κορίτσια να καταφέρουμε να φτάσουμε ψηλά. Βέβαια τα όνειρά μας γίνανε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, γιατί δουλέψανε πολύ τα κορίτσια και οι γονείς που είναι δίπλα στα κορίτσια, είναι μικρά σε ηλικία. Και καταφέραμε τώρα να είμαστε μέσα στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, σε ένα πρωτάθλημα το ελληνικό, το οποίο είναι το πιο δύσκολο στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, μέχρι πριν δύο χρόνια περίπου ή ένα χρόνο, ενάμιση δεν θυμάμαι, που υπήρχαν τα μπόνους που πέρανε οι αθλήτριες, βοηθούσαν την πολιτεία, γιατί εμείς είμαστε στελεχώνουμε τις εθνικές ομάδες νέων ίδων και νέων γυναικών και έτσι πολλά κορίτσια, αρκετά κορίτσια από εμάς καταφέραν μέσω της ομάδας, μπήκαν στις εθνικές ομάδες και από εκεί και πέρα πήραν το πόνους και το πανεπιστήμιο. Αυτό τώρα εδώ και 1,5 χρόνο έχω καταργηθεί και σίγουρα από εδώ και πέρα έχει χαθεί ένα μεγάλο κίνητρο και αναγκάζονται Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου ή Πρώτη Λυκείου να σταματήσουν και να ασχοληθούν πιο πολύ με το διάβασμά τους. Κοιτάξτε, ο στόχος ο δικός μου ο προσωπικός είναι συμβαδίζει με τους στόχους της ομάδας. Είμαστε εδώ μια οικογένεια. Στόχος μας είναι στο μέλλον, μετά από 2-3 χρόνια, καταφέρουμε να πάρουμε πρωτάθλημα στην Ελλάδα και ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Φέτος είμαι καινούριος στο πόστο αυτό. Πήραμε μια ομάδα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βρισκόταν, όπως θα σα έλεγε ο προηγούμενος, ομάδα πριν από 3 χρόνια επί στη Εθνική, κάθε χρόνο κατηγορία. Στην πρώτη χρονιά παρέμεινε, στη δεύτερη χρονιά κατάφερα να τερματίσει τέταρτη στην ομάδα, να βγαίνει στην Ευρώπη. Φέτος είμαστε η τρίτη δύναμη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Έχει μια ομοιογένεια, η οποία είναι χρόνια μαζί τα παιδιά μας. Ξεκίνησαν από σχολείο τα παιδιά, είναι μαζί. Γι' αυτό είναι το πολύ καλό, είναι δουλεμένη ομάδα και όπως λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, μας έχουν ανοίξει η όρεξη για στόχους παραπάνω. Ε,
ή θα θέλατε κάτι παραπάνω. Βεβαίως, ένα... η καναπιωτική, αν και δεν το κρύβουμε, ότι η τηλεφώνημα στόχος είναι να κάνουμε είτε μόνο πολυλιακό και πολυαγμένο. Είχαμε ένα στρατοπάτι μας στην αρχή, ανεξήγητο, ήταν στην ψυχολογία γιατί είναι την ομάδα με την Πάτρα. Έχουμε ένα προηγούμενο με τραυματισμό μιας παίκτηρας στον περσινό αγώνα και αδικαιολόγητα χάσαμε έναν αγώνα που τεχνικά δεν χάνεται. Όποιο το είδε έχει πάρει. Γιατί περιπτώσει το ξεπεράσαμε, πάμε πολύ καλά. Οι ομάδες που διεκδικούν τη τετράδα τις έχουμε πάρει. Έχουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Εθνικό μέσα στην Περία 8 του μηνός. Θα το πάρουμε, οπότε μετά καθαρίζει. Είναι πάρα πολύ, παρόλα αυτά, είναι πολύ καλή συμμετοχή. Οι ομάδες έχουν ενισχυθεί οι άλλες. Αλλά νομίζω ότι εμείς θα είμαστε μέσα στους στόχους μας, που είναι η τρίτη θέση. Και για φέτο θέλουμε να μας υπολογίζουν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, ο Ολυμπιακός και ο Βουλιαγμένη. Σε ένα σημείο το έχουμε καταφέρει. Εάν κρατηθούμε, να κρατηθούμε με την έννοια ότι οικονομικά, γιατί το πρόβλημα ξέρετε είναι οικονομικό, τα παιδιά είναι τα οποία δικά μας είναι μαθητές. Έχουμε μία διετία-τριετία που πιστεύω ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα σε 2-3 χρόνια. Θα είμαστε μαθητές, αν συνεχίσουμε έτσι. Βέβαια, θέλουμε τη βοήθεια από όλους τους πολλούς κόσμους. Είναι η μοναδική ομάδα που προσφέρει την πόλη πλέον μετά την ατυχία του ΠΑΟΚ που έπεσε στην Α2. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος κοντά μας, να έρθει να δίνει οικογενειακή ομάδα. Δουλεύει σε οικογενειακά πρότυπα. Είναι όλα για τις πόλεις μας. Είναι χρόνια, είναι μαθήτρες, άρεσε μαθήτρες. Να πω ότι ο κορμός της Εθνικής Νεανίδων και της Νέων Γυναικών στηρίζει τον Αγγλί. Έχει 4 παιδιά και πιστεύω για μπροστά θα έχει 5 παιδιά στη βασική εφημερίδα. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν είναι μια ομάδα επαρχίας και έχει 10 το κέντρο που είναι. Αυτό δείχνει το επίπεδο της ομάδας. Θέλουμε λοιπόν νέα παιδιά κοντά μας και σίγουρα στήριξη από έξω από φίλους του αθλήματος για να ξεπεράσουν το οικονομικό πρόβλημα. Ηθικά στέκεται κοντά μας. Το πρόβλημα και αυτή έχει μεταγεννηθεί. Το πρόβλημα έχει μεταγεννηθεί από την πολιτεία στην Ομοσπονδία κατ' επέκταση της ομάδας. Είναι το οικονομικό. Να μην κρυβόμαστε, είναι το οικονομικό. Όμως βλέποντα τα όλα τα άλλα προσπαθούν. Ό,τι ζητάμε να ικανοποιείται. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί το οικονομικό να βγάλουμε το αδιέξω. Εμείς έχουμε αρχίσει ένα ευρωπαϊκό αγώνα από το 29 του μήνα. Πέσαμε στον όμιλο της Ισπανίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε, θα πούμε στην οκτάδα. Αυτός ήταν και ο στόχος επειδή την πρώτη φορά δεν ξέραμε τα τρώμενα στην Ευρώπη. Αλλά κρυφή ελπίδα μέσα ότι θα πάμε λίγο παραπάνω. Στον όμιλο το δικό μας, όπως και οι άλλοι όμιλοι, εμείς πήγαμε ως επικεφαλής γιατί περάσαμε λόγω κάτι δημιουργίας χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο. Πιστεύω τα φαβορή είμαστε εμείς και η Ρολόσκα, η Ρώσικη. Και δεν ξέρω τι είναι η Σαραγώσα, δεν έχουμε δει. Θα είναι η τρίτη ομάδα που ίσως να έχει κάποιες ελπίδες να διεκδικήσει και πιστεύω μεταξύ μας θα βρεθούν δύο θέσεις. Η τέταρτη θέση η Εγγλέζικη που είναι του Λίβερπουλ δεν είναι αδύναμη ομάδα, δεν έχει. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς και η Ρολόσκα θα περάσουν. Η επιτυχία της ομάδας μεγάλης οφείλεται στις ακαδημίες. Να πω ότι στα τελευταία χρόνια από τα 11 πρωταθλήματα, από το 12 το τελευταίο που είναι πριν λίγο καιρό, ο Ηρακλής έχει 9 φορές ήταν πρωταθλητής, μία φορά Αργυρός, μία Χάλκινος και έχασε μόνο 2 πρωταθλήματα. Αυτό δείχνει ότι η δουλειά γίνεται εκεί. Τα παιδιά όλα που έρχονται από εκεί, έπειτα η μισή ομάδα της Α1 αγωνίζεται ακόμα στις ομάδες των Νεανίδων. Είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτές τις κατηγορίες. Έχει πολλά παιδιά, ωραξάτα παιδιά και εκεί δίνουμε και όλο το βάρος σαν ομάδα και η προκάτοχή μου εκεί δώσαν όλο το βάρος και γι' αυτό έφερε αυτό που έφερε ο Ηρακλής. Δεν έχουμε παίχτες μεταγραφές που να έχουμε κάθε φορά το πρόβλημα. Είναι καθαρά παιδιά δικά μας. Να πούμε ότι τα παιδιά είναι αυτονόητο ότι δεν πληρώνονται, ούτε χαρτζηρίκι τα δίνουμε. Το κάνουν γιατί τους αρέσει αυτό, ζουν τον Ηρακλή, δεν έχουν σαν οικογένεια όπως είμαστε και όλοι. Είναι τόσα χρόνια μαζί, είναι μαζί τα παιδιά όλα. Δεν παρατηρείται κανένα κόσμο και 2-3 καινούργια κορίτσια που ήρθαν από τον ΠΑΟΚ που πήραν 2 ενσωματωθήκαν γρήγορα γιατί πήραν ένα οικογενειακό περιβάλλον πάρα πολύ καλό και αυτό πιστεύω ότι είναι και το υπαριθμό 1 για μια ομάδα να ανεβεί επάνω. Εκεί θέλω λίγο και αν μπορείτε να προβάλλετε τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και τα παιδιά που είναι στις ακαδημίες για να έρθει νέος κόσμος. Είναι ένα πολύ καλό άθλημα, δυνατό άθλημα, κάνει βγάζει γερά παιδιά, δεν δίνει περιθώρια για άλλους δρόμους στην νεολαία. Από τη στιγμή που θα μπει μέσα εδώ έχει ένα πλάνο. Αν το αρέσει αυτό που κάνει από τα πιο πολλά που έρχονται, δεν έχει δύσκολα φέρει παιδί. Και έχει μετά ασχοληθεί με τα μαθήματα και με το άθλημά του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σωματείο για αυτή την κατεύθυνση. Για το θέμα αυτό είχαμε πέρσι το χειμώνα ένα σπουδαίο πρωτάθλημα, ένα ατυχές γεγονός, μια αθλήτρια δικιά μας,
σε μια φάση εκτός παιχνιδιού. Εμείς το χαρακτηρίσαμε και όπως χαρακτηρίσαμε και την εθνική δικαιοσύνη, ήταν από πρόθεση το χτύπημα από μια αθλήτρια της στον αγώνα με την ΕΠ Αυρών. Είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό, ευτυχώς δεν ήταν τα χειρότερα, το λιγότερο κακό. Είχε την ακάμπωση, ένα μικρό κάταγμα στο σπόνδυλο και στα πλευρά. Έμεινε δύο μήνες έξω, μας τύχησε στην ομάδα. Ήταν σε κρίσιμη καλή ομάδα, γιατί ήταν η βασική παίκτριά μας, είναι η βασική φανταριστή μας. Ευτυχώς το ξεπεράσαμε γρήγορα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν ένα ατυχές γεγονός, έστω και αν ήταν πάρα πολύ σκληρό. Η δικαιοσύνη δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η δικαιοσύνη μίλησε αυστηρά, τιμώρησε την παίκτρια με 6 αγωνιστικές. Και αυτό αποτέλεσε, πιστεύω, και για άλλες αθλητές, γιατί παρουσιαζόταν κάποιο κόσμο μέσα στο νερό, κάποια χτυπήματα που ξεφεύγαν από τους διαιτητές. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα που έδωσε η δικαιοσύνη και η δημοσιογραφία όλοι για να σταματήσουν αυτά στο άθλημα, γιατί πρέπει να είναι καθαρό το άθλημα, καθαρά αθλητικό.